Έτοιμος. Έτοιμος. Με αφορμή κάτι σχόλια που μου κάναν τα δικά μου τα παιδιά από κάτω, Μάστρο, τι εργαλεία χρησιμοποιείς και καλά θα είναι να μας δείξεις μερικά από αυτά, καθώς επίσης και το τι έχει η κάσα σου με τα εργαλεία. Είναι στο πρόγραμμα να κάνουμε και αυτή την παρουσία. Θα χαρώ πολύ να μοιραστώ μαζί σας τα όποια εργαλεία με συντροφεύουν στη δουλειά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εργαλείο στα χέρια μου ακόμα δεν έχει χαλάσει, έχει φθαρεί μεν. Συνήθως ή τα ξεχνάω κάπου ή τα χάνω. Σήμερα θα κάνουμε, πώς το είπαμε αυτό ρε εσύ, Αντώνη? Unboxing. Θα κάνουμε... unboxing. Θα κάνουμε unboxing. Ερωτικό unboxing. Για κάνε εδώ πέρα που πώς το είπα. Αλλά εμείς θα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Έχουμε πάρει το εργαλείο, δεν είναι η πρώτη φορά που το βγάζουμε από τη συσκευασία. Το έχουμε βγάλει τα ζουμιά και αφού είδαμε και αφού είδαμε, τώρα κάνω unboxing εγώ. Έτσι. Ωραία. Ένα ωραίο εργαλείο που όταν το είδα πρώτη φορά ούτε καν ήξερα ότι υπήρχε, παρόλα αυτά είπα ότι κάποιος μάγκας θα σκέφτηκε να το κατασκευάσει. Όπως λέω πολλές φορές, κάποιοι σκέφτονται πριν από μας, για μας, για ό,τι εργαλείο χρειαζόμαστε, φίλε μου, πως είπαμε ότι σε λένε. Έτσι. Το συγκεκριμένο είναι ένα εργαλείο της Virax, δεν θυμάμαι πως λέγεται, δεν ξέρω, για να πω την αλήθεια. Αυτός είναι ο κωδικός του. Γύρανε το και μία σωστά. Ναι. Εντάξει. Έτσι. Το συγκεκριμένο εργαλείο μου το έκανε δώρο η φίλη μου η Μαρία από την Αριδαία, που έχει το κατάστημα με είδη θέρμανσης και τα λοιπά, Θερμόπολης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία για το δωράκι σου. Τι κάνει αυτό το φανταστικό εργαλείο της Virax? Δεν ξέρω τι, πώς το λένε, είπαμε. Παίρνεις μια σωλήνα που είναι για καμινάδες και την κάνεις, γρανάζει, δεν ξέρω πώς να σου το πω, και κάνει αρσενικό πάσο, αρσενικό ας το πούμε, για να μπει το ένα μέσα στ' άλλο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε ακριβώς, πολλοί από εσάς ήδη το γνωρίζετε, πολλοί από εσάς ήδη μου έχετε πει ότι το δουλεύετε χρόνια. Εγώ πρώτη φορά το πιάσα πριν κάτι μήνες, δηλαδή που ήμουνα στην Αριδαία και πήγα στη Μαρία στο κατάστημα και έκαναμε κάτι ψώνια από εκεί, το είδα, μου άρεσε, μου λέει «Μάστορα, αυτό δωράκι από μένα». Εκείνο που ίσως δεν, όχι δεν μου άρεσε, που θα ήθελα, είναι αυτό εδώ να ήταν λίγο πιο μακρύ, γιατί είναι, μου κάνει αυτή την, το γρανάζι γύρω-γύρω, αλλά θα ήθελα να μπαίνει λίγο περισσότερο μέσα το αρσενικό στο θηλυκό. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα, ένα φανταστικό εργαλείο, αν τύχει ποτέ να το χρειαστείτε ή να το πάρετε, να μου το ζητήσετε. Λάθος. Να πάω να το πάρετε. Ένα άλλο εργαλείο είναι αυτό εδώ. Και αυτό θα το κάνω. Αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Πάω τις προάλλες στον αγαπημένο τον Μάριο, αδερφή, πώς τους είπαμε, εδώ στην όμορφη Σκιάθο. Μου λέει «Μάστορα, είδα τα βίντεο σου, σε παρακολουθώ, έχεις πολύ όπως τα λες». Και μου κάνει μία έτσι, πάει κάπου δίπλα, παίρνει αυτό και με το πετάει πάνω στο τραπέζι. Μου λέει, άμα βρεις τι είναι αυτό εδώ πέρα, θα στο κάνω δώρο. Αν δεν βρεις τι είναι, θα μου το φέρεις πίσω. Εντάξει, πέρασαν ημέρες, μπορεί να πέρασε και κανένας μήνας από τότε που μου το έδωσε. Εγώ το πήρα, το πέταξα σε μια άκρη. Έμπλεξε όμως. Σήμερα το πρωί πήγα να πάρω κάτι πράγματα για το φίλο μου τον Σωτήρη και μου λέει, τι έγινε Μάστορα, θα μου πεις τι είναι αυτό το δωράκι που σου έδωσα ή θα μου το φέρεις πίσω? Οπότε... ευκαιρία, ζητάω τη βοήθεια κοινού, γιατί αύριο θα πρέπει να ξαναπάω από εκεί και πρέπει ή να το επιστρέψω ή να μου πείτε τι ακριβώς είναι αυτό εδώ το φανταστικό εργαλείο, το οποίο αυτό είναι πάλι της Virt. Τώρα η Virt μου λέει ότι είναι εργαλείο για υδραυλικούς. Έχω σπάσει το κεφάλι μου. Δείξω για... τι να δείξω? Τα πλάγια. Να. Τι κάνει αυτό ρε εσύ? Κάτι βιδώνει, ξεβιδώνει, αλλά... μπορώ να σου πω, αλλά θα χαλάσουμε το βίντεο. Εσύ μπορείς να μου πεις και πού ξέρεις, αφού εσύ είσαι ηλεκτρονικός, δεν είσαι υδραυλικός. Ξέρουμε τη γλώσσα. Ξέρεις τη γλώσσα. Αλλά δεν θα σου το πω. Αλήθεια. Εδώ λέει, είναι σκοπός να μάθουμε να το πούμε, ρε εσύ, κουκιά. Έκανες το ερώτημα στο κοινό. Έτσι πάνε αυτά τα καλαμπαλίκια. Ένα εργαλείο, αφού μάθουμε τι ακριβώς κάνει και τι είναι. Δεν ξέρω. Κάτι κάνει πάντως. Κάτι κάνει. Έτσι. Θέλω τη βοήθεια κοινού. Σχόλια από κάτω. Εγγραφή.
Και like. Like, καμπανάκια, καμπάνες, ό,τι σας είναι εύκολο. Έτσι. Για να μπορέσω αύριο να πάω στο φίλο μου τον αγαπημένο, να του πω ή τι ακριβώς κάνει αυτό ή να του το επιστρέψω. Αυτά.